Όμορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog μας. Είμαι εδώ με τον Pixel, είναι εδώ η μεριά του, είναι εδώ το σημείο του. Λούνα, ήρθες και εσύ, μην κουνάς τις κάμερες, παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα θα αλλάξουμε λίγο την διακόσμηση της κοντής. Η κοντή είναι αυτό εδώ το μικρό το δεντράκι που έχω στο υπνοδωμάτιό μου. Οπότε, ναι, γιατί δεν μου αρέσει, κάτι έτσι δεν μου κολλάει κλπ. Έχω πάρει ταινία, έχω πάρει λαμπάκια άλλα, έχω πάρει άλλα στολίδια εδώ. Είμαι οργανωμένη, έχω πάρει εδώ το αστεράκι μας, ένα καινούργιο αστέρι που θα τις βάλουμε. Έχω το ψαλίδι μου, τα έχω όλα εδώ. Οπότε πάμε να δούμε τι κάνουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε τρελαθεί και τόσο με τη διακόσμηση, με τα λαμπάκια του δέντρου μας. Παρέα φυσικά με τα σκυλάκια μου. Ή θα κάθεσαι εδώ και θα κοιμάσαι και θα ροχαλίζεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω τον βοηθό μου, τον Pixel εδώ. Και καταρχάς, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι, ναι αγόρι μου, να αλλάξω εδώ τα λαμπάκια. Γιατί αυτά που έβαλα με την μπαταρία είναι πάρα πολύ αχνά. Είναι τελικά πάρα πολύ λίγα και δεν φαίνονται στην κοντή καθόλου. Οπότε πήρα στην κοντή, έτσι τη λέω, συγγνώμη, ελπίζω να μην είναι προσβλητικό, 100 LED λαμπάκια με μπρίζα, ήταν τα πιο λίγα LED ψυχρό φωτισμό, πάντα εννοείται αυτό, που μπορούσα να βρω. Δεν υπήρχαν με μπρίζα πιο λίγα LED στα τζάμπο που πήγα, οπότε αναγκαστικά πήρα αυτά και τα πήρα σε μαύρο χρώμα, αν δεν κάνω λάθος, το καλώδιο. Αν και κυρίως προτιμώ το διάφανο σερμάτινο καλώδιο, γιατί αυτό πάει σε όλα τα δέντρα και δεν φαίνεται. Γενικά, επειδή κάθομαι πάρα πολλές ώρες μες στο σπίτι, ασχολούμαι συνέχεια με το σπίτι και τη διακόσμησή του, τώρα τελευταία, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Τι είναι, πιξελάκι? Δεν είναι φαΐ αυτό. Δεν είναι φαγητό, είναι λαμπάκια. Μύρισε το. Εγκρινείς. Πόπο, μυρίζει πλαστικίλα. Ew. Disgusting. Ρε φίλε, τι μετασχηματιστές έχουν στο τζάμπο, τεράστιους, δηλαδή όσο το χέρι μου, συμφωνείς? Αυτό είναι κάτι που δεν θα φας, δεν θα έχεις την τιμή να το δαγκώσεις και να το καταστρέψεις. Ναι, είναι κατάμαυρο το καλώδιο, γιατί το παιδί εκεί μου έλεγε ότι είναι πράσινο σκούρο. Αυτό είναι μαύρο. Όπου το να ξεμπλέκω λαμπάκια είναι το χειρότερό μου. Έχω πάρει έναν βοηθό της Google, έχω πάρει, μου τον έκανε δώρο ο φίλος μου ο Λευτέρης. Και του βάζω συνέχεια timer και με βοηθάει αρκετά αυτό στο χρόνο. Ακούστε, αν το καταφέρω. Hey Google, how much time is left in the timer? 5 minutes and 45 seconds left. Τέλειο! Είχα δώσει στον εαυτό μου 10 λεπτά να κάνω το setup, οπότε το έκανα σε 4 και κάτι λεπτά, όσο είπε. Πάρα πολύ καλό αυτό, μπράβο μου. Έγινα πιο γρήγορη στο setup των καμερών κλπ. Ωραία, λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ τα λαμπάκια μου, τα έχω έτοιμα και πήρα στατικά λαμπάκια γιατί μόνο στατικά θέλω και με ενδιαφέρουνε. Κάπου διάβασα ότι πρέπει να βγάζουμε τα λαμπάκια από την πρίζα όταν φεύγουμε από το σπίτι για να μην πάρει φωτιά το σπίτι μας. Μήπως είναι για να την ενώνεις και με άλλα λαμπάκια, μπορεί. Κατάλαβα τι είναι, παίρνεις πολλά τέτοια και τα ενώνεις. Ναι, απλά είναι χοντρή. Μισό λεπτό, γιατί χωρίς καφέ δεν γίνεται να λειτουργήσω. Λοιπόν, καταρχάς θα βγάλω αυτήν εδώ, την Pokeball, που την έχω πάντα εδώ στο κομωδίνο μου, πάντα όμως. Και θα βγάλω και αυτό εδώ το μπουκάλι, το τέλειο μπουκάλι, το οποίο μου το έχει κάνει δώρο μια συνδρομήτριά μου. Να το, τώρα νομίζω το βλέπετε καλύτερα. Δείτε πόσο πανέμορφο είναι. Απλά το αγαπώ πάρα πολύ. Πάμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να βγάλω αυτά τα απέσια λαμπάκια, δεν μου αρέσουνε. Είναι για κάτι πάρα πολύ μικρό αν έχετε. Οπότε ναι, κρίμα. Και θα βγάλω και το αστέρι, αφού είμαστε που είμαστε εδώ. Αυτό το αστέρι είναι πολύ ωραίο, το είχα, αλλά είναι για διακοσμητικό καμιας πόρτας κλπ. Μην με πατάς αγόρι μου. Επίσης έχω πάθει διάστρεμα,
δύο διαστρέμματα στο ίδιο πόδι μέσα σε 8 μέρες, τέλεια. Οπότε αύριο πάω για μαγνητική. Καλά πάει ο Δεκέμβρης. Πολύ καλά κλείνει το 22 γενικά. Το timer. Hey Google, turn the timer off. Τέλεια. Και θυμάμαι με πόση χαρά σε στόλιζα. Λοιπόν, κάποια στολίδια που έχει πάνω δεν θα τα βγάλω. Κάποια άλλα μπορεί και να τα βγάλω, θα το δούμε. Βολεύει πιο πολύ να το κρατάς από την κορυφή. Το ξεμαλιάζεις λίγο, αλλά εντάξει. Γενικά είναι πάρα πολύ κουραστικό να στολίζεις χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά αυτό που είναι το πιο κουραστικό είναι να το ξεστολίζεις, παιδιά. Έτσι δεν είναι, Pixel? Εσύ που δεν έχεις κάνει τίποτα από τα δύο στη ζωή σου. Έφυγαν αυτά εδώ τα λαμπάκια. Στο καλό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, αν και είναι αντισυμβατικό, γιατί συνήθως μπαίνει στο τέλος, αλλά εγώ θα το βάλω τώρα στην αρχή, γιατί δεν ανοίγεις καλό μου, είναι να βάλω το αστεράκι μας στην κορυφή. Του έχω πάρει ένα έτσι άσπρο με γκλίτερ πάρα πολύ όμορφο, για να δω πώς θα είναι λίγο η κορυφή. Πιστεύω ότι είναι τέλειο έτσι. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ το αστεράκι. Θεωρώ ότι του πηγαίνει τρομερά τρομερά. Έπειτα έχω πάρει αυτήν εδώ την κορδέλα, η οποία είναι 5 μέτρα και είναι άσπρη με γκλίτερ, είναι πάρα πολύ λεπτή και είναι πιστεύω μια κορδέλα που θα τέριαζε σε αυτό εδώ το δεντράκι. Παιδιά δεν είναι άσπρη, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι διάφανη με γκλίτερ, σαν δαντέλα είναι εδώ πίσω. Τώρα είναι ακόμα πιο όμορφη. Την αγαπώ. Ξεκινάω λοιπόν από εδώ κάτω και απλά τη λίγο, αφήνοντας συνήθως μία σειρά από κλαδιά. Δηλαδή ξεκινάω από αυτή τη σειρά κλαδιά, αφήνω άλλη μία, πηγαίνω στην επόμενη και πάει λέγοντας. Αν και είναι 5 μέτρα, λογικά αυτή η ταινία θα μας τάσει, λογικά, για αυτό το μικρούλι το δεντράκι. Εννοείται ότι αν περισσέψει κορδελίτσα, αυτό είναι κάτι που δεν μας χαλάει καθόλου, θα την χρησιμοποιήσουμε στο υπόλοιπο δέντρο. Ωραία, τώρα έχω φτάσει επίσημα στην κορυφή. Οπότε τώρα πρέπει να ξεκινήσω σιγά σιγά να κατεβαίνω προς τα κάτω. Κάνει να έχουμε παλιά γούρια στο δέντρο μας. Εγώ έχω ένα γούρι εδώ που μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή είναι ασημί, από το 2016. Και το έχω ακόμα, γιατί είναι ρόδι, είναι σαν στολιδάκι, είναι ασημένιο, είναι τέλειο εμφανισιακά. Και το έχω κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Εγώ το κράτησα πάντως. Το κόνσεπτ μου γενικά με αυτό το δέντρο είναι ένα ασημένιο φάνταση, οπότε με glitter, πάρα πολύ glitter και λάμψη, πάντα, σαν η Κωνσταντίνα, εννοείται αυτό. Οπότε για να δούμε τι θα καταφέρουμε. Όπου βλέπω κενό από την ταινία, την ωραία την glitter που έχουμε, απλά πάω και γεμίζω. Αυτό κάνω, δεν είμαι διακοσμήτρια, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τι κάνω, αλλά προσπαθώ. Οπ! Τσακ, τελείωσε η ταινία, παιδιά. Κάπως έτσι είναι το δεντράκι μας με την ταινία. Πάμε τώρα να βάλουμε, τι είναι το επόμενο βήμα. Τα φωτάκια, σίγουρα. Ωου, damn! Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν, εγκρίνω. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ μακρύ το καλώδιο που δεν έχει λαμπάκια, ξεκινάμε από την βάση του δέντρου, από όσο γνωρίζω. Και απλά το τυλίγουμε, το τυλίγουμε και το τυλίγουμε. Τι είναι, Pixel, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά τα λαμπάκια, ζαρίζουν, αγόρι μου, τι είναι? Δεν τα δαγκώνουμε, όχι. Και κρύβω αυτό εδώ το χοντρούτσικο εδώ πίσω, γιατί αυτή θα είναι η προστινή όψη του δέντρου. Το κρύβω από εδώ πίσω, να μην φαίνεται. Και παιδιά, πιστεύω ότι σε σχέση με τα φωτάκια αυτά, με την μπαταρία, δηλαδή καμία σχέση. Εγώ, η γκόμενά σου. Έτσι, κανονικά, όσον αφορά την ένταση του φωτός. Μου αρέσει πάρα πολύ, εγκρίνω. Αυτό που μας έμεινε είναι τα καινούργια στολίδια, που η φίλη μου η Ματήλτα μου βοήθησε να τα φτιάξω χθες, να τους βάλουμε τα κορδονάκια, γιατί πλέον τα στολίδια, παιδιά, έρχονται χωρίς κορδόνια. Οπότε ναι, για να δούμε πώς θα φανεί. Έχω πάρει κάτι μπάλες εδώ,
οι οποίες είναι έτσι, έχουν και glitter εδώ και εδώ είναι έτσι σαν περλίτσες και αντίστοιχα έχω πάρει έτσι σταλακτίτες, πως λέγονται, πάλι περλέ και με glitter. Πάρα πολύ όμορφη είναι, όπως μπορείτε να δείτε. Οπότε, για να δούμε, θα κρεμάσω πρώτα τις μπαλίτσες. Αν και τα μεγάλα θα τα προτιμούσα εδώ και αυτά που είναι πιο μικρία θα τα προτιμούσα ψηλά, αλλά αυτό θα το κάνουμε του χρόνου, γιατί τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Μπαλάκι, δεν το τρώμε. Τι είναι αγόρι μου. Ο Pixel έχει ηρεμήσει πάρα πολύ, παιδιά. Και όσο το λέω αυτό, ο Pixel καταστρέφει το δέντρο. Λοιπόν, πιστεύω ότι έγινε πολύ πιο τέλειο με τις μπαλίτσες, τις περλέ και τις έτσι γκλίτερι. Ο Pixel το κοιτάει έτσι μαγεμένο στο δέντρο. Και τώρα πάμε να βάλουμε τους σταλακτίτες και νομίζω ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Επειδή κάθεται εδώ ο Pixel γενικά και αράζει, του τα δίνω όλα μη, να τα πιάνει, να τα μυρίζει και αυτά, για να καταλάβει ότι δεν είναι παιχνίδια, μη, και δεν πρέπει να τα φάμε και δεν πρέπει να καταστρέψουμε το δέντρο της μανούλας. Ε, ναι, δεν πρέπει να το καταστρέψουμε, μη, μπράβο. Μπράβο, τον εκπαιδεύω λιγάκι να μάθει να το αγνοεί. Μη. Α. Μπράβο, Pixel. Με δυσκόλεψε πολύ στην αρχή της ζούλας του, γιατί γάβγιζε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ανυπάκουος, είχε πάρα πολλές ορμόνες, κατέστρεφε τα πάντα στο σπίτι. Τώρα ο Pixel είναι 1,5 έτους και είναι ένα άλλο σκυλάκι, είναι πολύ πιο κύριος. Είναι πολύ πιο υπάκουος, είναι αρκετά πιο όριμος θα έλεγα και όλοι μου το λέγανε αυτό, ότι αν πάρεις αρσενικό περίμενε, 1,5-2 ετών θα αλλάξει και πιστεύω ότι τώρα δεν το θες, εντάξει. Τώρα είναι πολύ πολύ καλύτερος και ό,τι του δείχνω σαν εκπαίδευση το λαμβάνει κατευθείαν, ενώ παλιά δεν το λάμβανε, όχι γιατί δεν ήταν έξυπνος, γιατί δεν ήθελε, ήθελε να είναι έτσι πιο... Ρέμπελ, επαναστάτης. Τώρα πάμε στα πάρκα και παίζουμε συνέχεια να βγάλουμε όλη αυτή την ενέργεια που έχουμε μέσα μας, σαν άντρες που είμαστε. Μετά επιστρέφουμε στο σπίτι και είμαστε αγγελούδια και κοιμόμαστε και σαν αγγελούδια. Και δεν καταστρέφουμε πράγματα μέσα στο σπίτι. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Κατευθείαν το έμαθε, δεν χρειάστηκε να του το δείξω πολλές φορές, 2-3 του το έδειξα και του είπα μη και το κατάλαβε. Έτσι, αυτό θέλω, να βλέπει το στολίδι και να το αγνοεί. Να σου κάνω ένα rapid, να σου κάνω ένα rapid test εδώ στο ρουθούνι. Είδες ούτε σε σένα αρέσει. Εντάξει, σταματάω. Τώρα δεν ξέρω που θα τους βάλω τους σταλακτίτες, πραγματικά η απάντηση είναι όπου χωρέσουν. Αυτό. Ξεκινώ πάντα και επικεντρώνομαι από την προστινή μεριά του δέντρου για να βγει τέλεια και η πίσω μεριά και καθόλου καλή να με βγει, είναι κάτι που δεν θα με απασχολήσει. Πάντως, εντάξει, τέλειοι οι σταλακτίτες, πραγματικά πανέμορφοι, πανέμορφοι. Είναι πανέτοιμο, είναι υπέροχο. Καλά, του χρόνου που θα βρω ένα καλύτερο αστέρι θα το αλλάξω, γιατί έχει κάποια έτσι λάθη από το εργοστάσιο αυτό το αστέρι. Αλλά μου αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ. Wow, το λατρεύω, το αγαπώ, να βάλω εδώ και την pokeball μου. Είναι πανέμορφο, ειλικρινά. Να βάλω εδώ και το μπουκάλι μου από τη συνδρομήτριά μου. Και ναι, έτοιμο το δεντράκι μου, έτοιμη κοντούλα μου. Κοίτα το δέντρο μου. Σ' αρέσει? Πώς σου φαίνεται? Ε, καλό είναι. Έχεις γεμίσει γκλίτερ κι εσύ, όπως και εγώ. Όπως και το δέντρο, όπως και όλος ο τόπος εδώ. Είμαστε γκλίτεράτα, παιδιά. Ναι. Τι είναι, σ' αρέσει το δέντρο? Μην το φας. Μην το φας το δέντρο μου. Το δέντρο εδώ στο πλωδωμάτιό μου βγήκε υπέροχο. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε και βίντεο που ξαναφτιάχνω λιγάκι. Απλά θα προσθέσω κάποια στολίδια. Το δέντρο το μεγάλο, του σαλονιού, το άσπρο με τις μοβ μπάλες, τις υπέροχες, τις πανέμορφες. Θεωρώ υπέροχο συνδυασμό το πράσινο σκούρο δέντρο με άσπρα και ασημή στολίδια. Και εννοείται πάντα, αυτό δεν το συζητάμε καν, μόνο ψυχρό φωτισμό
και τίποτε άλλο. Δηλαδή, αν είμαι φανατική για κάτι στη ζωή μου, είναι για τον ψυχρό φωτισμό. Γενικά, όχι μόνο στα δέντρα, να υπάρχει ψυχρός φωτισμός. Αυτά από μένα, ομορφιές μου. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να του κάνετε ένα τεράστιο like, να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου και να πατήσετε πάνω στην καμπανίτσα για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο και φυσικά ακολουθήστε με στο Instagram, όπου εκεί ονομάζομαι Another Makeup World. Από μένα και τη Λούνα και την κοντούλα μας εδώ, το δεντράκι μας που έγινε μία κούκλα. Φιλιά πολλά!